θέτω σήμερα να επεστήσω την προσοχή και να ενημερώσω τους δικαιούχους χρονιακών επιδομάτων για τη διαδικασία η οποία έχει δρομολογηθεί από το αντίστοιχο Υπουργείο, έτσι ώστε να γίνει η απογραφή όλων των δικαιούχων χρονιακών επιδομάτων όλης της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία εγκύκλιο που εξέδωσε ο αρμόδιος ο Υπουργός Υγείας κ. Μάρκος Μόλαρης, οι δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας, απροστάτευτων ανηλίκων, ομογενών, στεγαστικής συνδρομής υπερηλίκων ΟΓΑ και δικαιούχων διατροφικού επιδόματος, νεφροπαθών, μεταμοσχευμένων, θα πρέπει να απογραφούν. Γίνεται λοιπόν απογραφή αυτών των ομάδων σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να διασταυρωθεί ποιοι δικαιούνται τα αντίστοιχα επιδόματα και ποιοι όχι. Η απογραφή λοιπόν θα αρχίσει την 1η Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Μαρτίου. Η απογραφή τους μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε ΚΕΠ όλης της χώρας. Ανεξάρτητα αν μένουν εδώ, μπορούν να κάνουν και την απογραφή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ στην περιοχή όπου διαμένουν προσωρινά ή βρίσκονται αυτή την περίοδο. Η απογραφή λοιπόν των δικαιούχων θα γίνει σύμφωνα με ομάδες. Από το Α έως το Ι θα γίνει από την 1η Δευτέρα του 2012 μέχρι 15 Δευτέρα του 2012. Από το Κ έως το Ω θα γίνει από 15 Δευτέρα του 2012 μέχρι 29 Δευτέρα του 2012. Και από το Π έως το Ω θα γίνει από 1η Τρίτου του 12 μέχρι 16 Τρίτου του 12. Δικαιολογητικά. Μετά το πέρας της απογραφής, ο κάθε ένας από τους δικαιούχους και αυτός που έχει απογραφεί θα παραλάβει ένα μοναδικό δεκαψήφιο κωδικό και θα ξεκινήσει έτσι η ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων τους. Θέλω να τονίσω ότι αν δεν απογραφεί, οποιοδήποτε δεν απογραφεί τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, δεν θα λάβει το επίδομα το οποίο λάμβανε μέχρι σήμερα. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν μαζί τους έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους, παραστατικά έγγραφα εκδόσεως δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ΔΟΗ, π.χ. το εκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, οικονομικό έτος 10 ή 11, ή βεβαίωση απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου, βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, παραστατικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης κτλ. Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, ΣΑΜΚΑ, βιβλιάριο τραπεζικού λογαριασμού ή ΕΛΤΑ, αναγνωριστική απόφαση του Δήμου, της Περιφέρειας ή της Νομαρχίας σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος, απόκομα ταχυδρομικής επιταγής πληρωμών του επιδόματος μέσω ΕΛΤΑ, η οποία εκδόθηκε μέσα στο 2011. Αν κάποιος δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει στο ΚΕΠ κατά το διάστημα της απογραφής, τότε η καταγραφή του θα γίνει από τρίτο πρόσωπο που το εκπροσωπεί. Και στο τέλος θέλω να ενημερώσω ότι οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν για αποσχετική επιστολή, η οποία θα διανεμηθεί από τα ΕΛΤΑ κατά τη διάρκεια προσέλευσής τους για την εξόφληση της επιταγής του βοηθήματος που θα λάβουν αύριο. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι ένα σοβαρό θέμα. Θα πρέπει να μην αμελήσει κανένας από τους δικαιούχους να απογραφεί, γιατί δεν θα πάρει το επίδομα. Και τα τονίζω αυτά σήμερα με τη συνέντευξη, γιατί θέλω να πω ότι οποιαδήποτε μετά διαμαρτυρία προς τον Δήμο περιμή καταβολής του επιδόματος δεν είναι υπεύθυνος ο Δήμος και δεν θα μπορούμε να το διορθώσουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσοι είναι δικαιούχοι θα πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να είναι χρονοβόρα, μπορεί να είναι γραφειοκρατική, αλλά εν πάση περιπτώσει, εφόσον το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο έχει πάρει απόφαση να, θα έλεγα, ξεκαθαρίσει. Να ξεκαθαρίσει τα μητρώα, όπως έκανε και με τους ασφαλισμένους κτλ. Έχετε δει και προηγούμενα, θα πρέπει να το κάνουν. Αυτά ήθελα να ενημερώσω και ελπίζω να το κάνουν όλοι, γιατί έχουμε προβλήματα.